Φετινή παράσταση ενός απολαυστικού θεατρικού έργου ολοκλήρωσε το φετινό της ταξίδι. Η παιδική θεατρική ομάδα του Ελληνικού Οδείου Πύργου, παιδεία του θεατρικού εργαστηρίου, ετοίμασαν για το κλείσιμο της φετινής χρονιάς. Την παράσταση «Η Κοιμωμένη ξύπνησε», ενθουσιάζοντας το κοινό που κατέκλυσε το θέατρο Απόλλων. Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση. Πριν μερικά χρόνια βάλαμε στο οδείο μας τη θεατρική παιδεία, πλάι τη μουσική παιδεία. Το κάναμε συνειδητά, γιατί και οι δύο είναι τέχνες εξόχως πνευματικές. Είναι τέχνες που άνοιξαν διάβλατα τις λεωφόρους του ανθρώπινου πολιτισμού ανά τους αιώνες. Όπως η μουσική, έτσι και το θέατρο, η τέχνη της υποκριτικής, είναι θα λέγαμε στο DNA του λαού μας. Από τους μεγάλους αρχαίους δραματουργούς μέχρι τις μέρες μας, οι Έλληνες δεν έπαψαν στιγμή να εκφράζονται με δρόμενα θεατρικής τέχνης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το οδείο μας να αγνοήσει αυτή την ιστορική πραγματικότητα και να μην συμπεριλάβει τη θεατρική παιδεία στις καλλιτεχνικές σπουδές που παρέχει. Μαζί με τα παιδικά τμήματα, μουσική προπαιδεία, παιδική χοροδία, δημιουργήσαμε το παιδικό θεατρικό εργαστήρι, συνεχίζοντας μια παράδοση με προσφορά δημιουργικών δυνατοτήτων και πέρα της μουσικής. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 50 χρόνια στο οδείο λειτουργούσε χοροδιδασκαλείο. Πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Σε μια τρυφερή ηλικία που το παιδί, ειδικά σήμερα, έχει ανάγκη ποιοτικά ερεθίσματα. Το έργο είναι μια διασκευή της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου από το γνωστό και αγαπημένο παραμύθι «Η ωραία κοιμωμένη» με την πριγκίπισσα που κοιμήθηκε πολλά χρόνια και ξύπνησε από το φιλί ενός πριγκιπόπουλου. Τι θα γινόταν όμως αν η πριγκίπισσα του παραμυθιού ξυπνούσε στην εποχή μας και ποιος θα της έδινε τώρα το φιλί, ενώ το ερώτημα είναι πώς θα επιβίωνε στον κόσμο μας σήμερα. Ήταν πολύ αγαπημένοι. Μόνο που θέλανε πάρα πολύ ένα παιδί. Αλλά δεν είχαν και στεναχωριόντουσαν. Ήταν όμως και ένας άλλος βασιλιάς που ήταν πολύ χαρούμενος γιατί αυτός είχε. Η προσαρμογική σκηνοθέση του έργου έχει γίνει από τον υπεύθυνο του θεατρικού εργαστηρίου του Ελληνικού Οδείου, Σταυρό Ραμπότη, έναν ευρηματικό καλλιτέχνη της ηλιακής πρωτεύουσας. Οι μικροί ηθοποιοί ενθουσίασαν το κοινό με τις ευρηματικές τους ικανότητες, λαμβάνοντας απλόχερα το θερμό τους χειροκρότημα. Γιατί; Άσε με, θέλω να μιλήσω μόνο. Καλά, αν χρειαστείς, έξω θα είμαι.